Έκλεισαν νωρίς χθες το βράδυ κάλπες για 19 δήμους στους 4 νομούς της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Τάσος Βαβατσικλής με ποσοστό 55,6 είναι εκ νέου δήμαρχος Κομωτινής. Ποσοστό 44,3 συγκέντρωσε ο Κίμων Καλδιριμτζής. Ο Γιώργος Πηλίτσης είναι ο νέος δήμαρχος του Σαπών, αφού συγκέντρωσε ποσοστό 62,4% ενάντια του 38,7% που έλαβε ο συνδυασμός του Ντίνου Χαριτόπουλου. Αλλαγή σκητάλης και στο Δήμο του Σώστη με τον Μουσταφά Όγλου Μουσταφά, νέο δήμαρχο με ποσοστό 52,4% έναντι του 47,5% που συγκέντρωσε ο Σαΐτ Ερντογάν. Μενταούλια και Ζουρνάρες πανηγύρισαν νικητές. Γι' αυτό το διοικητικό μήνυμα της κάλπης έκαναν λόγο τα πολιτικά πρόσωπα με δηλώσεις του στο Art Channel. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι βραδινές ειδήσεις από το Art Channel. Η χθεσινή νύχτα του δεύτερου γύρου των εκλογών σηματοδοτήθηκε από την αλλαγή φρουράς σε δήμους της Ροδόπης, στο Δήμο των Σαπών, σε δύο δήμους της Ροδόπης, όπου ο Γιώργος Πυρηλίτσης επικράτησε τελικά του νυν δημάρχου Ντίνου Χαριτόπουλου με ποσοστό 61,2%, αλλά και στο Δήμο Σώστη, όπου ο Μουσταφά Ογλού Μουσταφά συγκέντρωσε ποσοστό 52,1% και επικράτησε του Σαΐτ Ερντογκάν. Στο Δήμο της Κομωτινής τώρα, ο Τάσος Βαβατσικλής επικράτησε του Κίμωνα Καλδιριμτζή με ποσοστό 55,6%. Οι κάλπες έκλεισαν, οι εκλογές τελείωσαν και οι νικητές χαίρονται την επιτυχία τους. Στο Δήμο Κομωτινής, σε 85 από τα 85 εκλογικά τμήματα και σε σύνολο εγγεγραμμένων 39.839 ψήφισαν 26.418 με σύνολο άκυρων και λευκών 1.828. Ο συνδυασμός Νέα Πορεία με επικεφαλής στο Δήμαρχο Κομωτινής Τάσο Βαβατσικλή έλαβε το ποσοστό του 55,66%. Και ο συνδυασμός Δημιουργούμε Μαζί με επικεφαλής στον Κίμωνα Καλδιριμτζή έλαβε το ποσοστό του 44,34%. Στο Δήμο Σώστη, ο συνδυασμός Ενωτική Κίνηση με επικεφαλής το Σαΐν Ερντογάν σε σύνολο εγκεκραμένων 8.750 και από τους οποίους ψήφισαν 5.289 έλαβε το ποσοστό του 47,59%. Ενώ ο συνδυασμός του νικητή Μουσταφά Όγλου Μουσταφά Δικαιοσύνη έλαβε το ποσοστό του 52,41%. Στο Δήμο Σαπών, ο συνδυασμός Ανανεωτική Πρωτοβουλία Πολιτών για τις ΑΠΕΣ του 21ου αιώνα με επικεφαλής τον Ντίνο Χαριτόπουλο έλαβε το ποσοστό του 38,76%. Και ο συνδυασμός Ανάπτυξη Ισότητα Δικαιοσύνη με επικεφαλής τον Γιώργο Πυλιλίτση έλαβε το ποσοστό του 61,24%. Να ευχηθούμε σε όλους τους επιτυχώντες αυτές τις εκλογές, το δεύτερο γύρο των εκλογών, καλή επιτυχία και καλή δύναμη στο έργο τους. Το πρωί πάντως ο Δήμαρχος Κομωτινέων κ. Τάσος Βαβατσικλής δεχόταν ευχές στο εκλογικό του κέντρο αλλά και στο Δημαρχείο όπως ήταν φυσικό και η πορεία του λοιπόν από το Δήμο μέχρι το εκλογικό κέντρο χαρακτηρίστηκε από τις πολλές και ζεστές ευχές των δημοτών του, απλών πολιτών αλλά και ενός νεοεκλεγμένου Δημάρχου, του Δημάρχου Μαρόνιας κ. Παναγιώτη του Πουζλή. Με τον αέρα του νικητή και χωρίς άγχος αυτή τη φορά ο Δήμαρχος Κομωτινής Τάσος Βαβατσικλής που εξελέγει χθες με ποσοστό 55,6% περπάτησε σήμερα το πρωί από το Δημαρχείο στο εκλογικό του κέντρο. Ο κ. Βαβατσικλής δέχτηκε τα συγχαρητήρια από δεκάδες πολίτες που συνάντησε στο δρόμο, ενώ δεν ήταν λίγοι και αυτοί που πέρασαν σήμερα το πρωί από το εκλογικό κέντρο του να του ευχηθούν καλή επιτυχία στο βαρύ καθήκον που ανέλαβε εκ νέου. Ο σημερινός περίπατος του κυρίου Βαβατσικλή επεφύλαξε και μια ευχάριστη έκπληξη όταν ο Δήμαρχος Κομωτινής συναντήθηκε με τον νέο Δήμαρχο Μαρόνιας Παναγιώτη Τοπουζλή.
Οι δύο άντρες σε αυτή την τυχαία συνάντησή τους δεν παρέλειψαν να δεσμευτούν για συνεργασία. Ναι, θέλω να συγχαρώ τον κύριο Βατσικλή για την μεγάλη του νίκη. Πιστεύω ότι γνωριζόμαστε χρόνια βέβαια και πιστεύω ότι την τετραετία που έρχεται θα δουλέψουμε μαζί για το καλό αυτού του τόπου που και οι δύο αγαπάμε. Μάλιστα. Κύριε Βατσικλή. Αυτό ακριβώς λέγαμε. Την πλέρια συνεργασία που μπορεί να έχει η τοπική αυτοδιοίκηση σε όλο τον νομό για να αναδείξει τον νομό Ροδόπης στη θέση που του αρμόζει. Πιστεύω ότι πέρα από ιδεολογία, πέρα από φιλή, πέρα από θρησκεία και γλώσσα, όλοι οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης μαζί, σαν μια γροθιά, στα θέματα και μέσα από την τοπική ένωση Δήμων και κοινοτήτων, να κάνουμε αυτό που πρέπει. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πάντως οδήγησε τους οπαδούς ψηφοφόρους σε πανηγυρισμούς για το νικηφόρο αυτό αποτέλεσμα. Έτσι, στις Άπες, οι πανηγυρισμοί ξεκίνησαν γύρω στις 7 και 4 περίπου μετά την φραγή στις κάλπες έξω από το εκλογικό κέντρο του κυρίου Πυλιλίτση με ταγούλια και ζουρνάδες. Ενώ στην Κομωτινή στις 10 το βράδυ με καπνογόνα. Κλίμα χαράς και νίκης επικράτησε χθες στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής έξω από το εκλογικό κέντρο του κύριου Βαβατσικλή όταν ανακοινώθηκε και το επίσημο αποτέλεσμα της νίκης. Οργανωπαίχτες έπαιζαν ταούλια και ζουρνάδες ενώ παράλληλα καπνογόνα και πυροτεχνήματα φώτισαν την πλατεία της πόλης μας. Σε κεντρική εξέδρα της πλατείας, ψηφοφόροι και υποστηρικτές του κύριου Βαβατσικλή και του συνδυασμού Νέα Πορεία έστησαν χορό για τα καλά, ενώ αυτοκίνητα, κορνάροντας, έκαναν το γύρο του θριάμβου της κεντρικής πλατείας της Κομωτινής. Το χώρο έστησε όμως και ο κύριος Βαβατσικλής, μόλις πληροφορήθηκε το οριστικό αποτέλεσμα για το Δήμο Κομωτινής, όπου τον θέλει εκ νέου δήμαρχο. Ο λαός έστειλε το μήνυμά του. Ευχαριστώ και τη μουσουλμανική μειονότητα και το χριστιανικό κόσμο. Θα σταθώ δίπλα τους. Αυτές ήταν οι πρώτες δηλώσεις του νέου Δημάρχου Σαπών Γιώργου Πυλιλίτση. Το γλέντι στο εκλογικό του κέντρο ξεκίνησε 1/4 μετά το κλείσιμο της κάλπης με χορούς και επιθυμίες δεκάδων οπαδών του που είχαν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν τη μεγάλη νίκη. Σέβομαι τον αντίπαλό μου. Όπως πάντα είμαι συγκρατημένος, είμαι συγκρατημένος και τώρα. Απλώς οι ευθύνες είναι πολύ περισσότερες. Θέλω να πολεμήσω για αυτόν τον λαό. Καταλαβαίνετε πόσο με αγαπάει. Μου έδειξε εμπιστοσύνη μου και υπόσχομαι ότι θα είμαι κοντά του και θα πολεμήσω. Θα πολεμήσετε με τερίζει οποιαδήποτε και να αυτά. Είτε λέγεται Αθήνα, είτε λέγεται ιανδήποτε. Νικητής εγώ. Νικητής είναι ο λαός, σας το ξαναείπα. Προσέξτε, θέλω να κάνω μια πολιτική φιλολαϊκή, δίκαιη. Μια πολιτική που να εκφράζει τον απλό, τον πολίτη. Το καταλαβαίνετε. Θα πολεμήσω για τον φτωχό. Θα πολεμήσω για τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο. Δεν θα σταθώ δίπλα στα συμφέροντα. Ούτε στα εμπλεκόμενα. Πιστεύω ότι ο λαός πέρασε ένα μήνυμα. Το μήνυμα είναι δουλειά για αυτόν τον λαό. Ο λαός πάντως με τις επιλογές αλλά και τα κριτήρια του έδειξε την αυστηρότητά του και επέλεξε τους ικανότερους, αυτούς που πιστεύει τουλάχιστον πως θα προσφέρουν για τον τόπο του στην επόμενη τετραετία. Πάντως η δύναμη αλλά και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι αξιόλογος και σχολιάστηκε από όλα τα τοπικά πρόσωπα του νομού Ροδόπης. Ο λαός με τις επιλογές και τα κριτήρια του έδειξε την αυστηρότητά του και επέλεξε τους ικανότερους, αυτούς τους οποίους στη νέα τετραετία θα αξιοποιήσουν τις προκλήσεις και τις προοπτικές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η δύναμη και ο σύγχρονος ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν τα δύο στοιχεία που συζητήθηκαν και σχολιάστηκαν στις φετινές δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές από τα περισσότερα πολιτικά πρόσωπα του τόπου.
Τελευταίο θα ήθελα πολλές φορές απόψεις. Άκουσα να κάνετε λόγο για αυτοδιοικητική ψήφο. Τι εννοείται με αυτό, ότι ουσιαστικά το κριτήριο του ψηφοφόρου είναι το πρόσωπο και είναι το έργο το οποίο παράγει ο επικεφαλής ενός συνδυασμού. Παρόλο που ασκήθηκαν, όπως ξέρουμε όλοι, πάρα πολλές κομματικές πιέσεις, εκείνο το οποίο φάνηκε είναι ότι τα κριτήρια τα οποία έχει ο ψηφοφόρος είναι πολλά, δηλαδή η ψήφος του είναι πολύ σύνθετη, η προσωπικότητα αυτού που ηγείται είναι του υποψήφιου δημάρχου, η εικόνα του υποψήφιου δημάρχου, η εικόνα του συνδυασμού του, και όταν λέω η εικόνα ενώ οι δυνατότητες και οι προοπτικές που φαίνεται να έχει το πρόγραμμά του λαμβάνονται πάρα πολύ σημαντικά υπόψη. Επίσης, άλλο ένα κριτήριο θα μπορούσα να πω ότι είναι η δυνατότητα συσπήρωσης. Το πόσο μπόρεσε να συσπηρώσει ο κάθε ένας υποψήφιος γύρω του τις δυνάμεις. Κοντά σε αυτό και ένα άλλο το οποίο λειτουργεί είναι σαφώς και η δυνατότητα που δίνουν οι δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές, η ψήφος να θεωρηθεί ως μία ψήφος διαμαρτυρίας όπου δίνεται η ευκαιρία. Και όσον αφορά το τοπικό, πιστεύω ότι είναι σαφής η μετακίνηση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας της ΣΑΠΕΣ προς την υποψηφιότητα του κ. Πιλιλίτση, παρότι δεν έχει κριθεί οριστικά ακόμα το τελικό αποτέλεσμα, ενώ στην Κομωτινή από τα πρώτα δείγματα είναι σαφής η υπεροχή του κ. Παπατσικλή, αλλά και σαφέστατη η μετακίνηση των ψηφοφόρων του κ. Τσάκωνα προς τον κ. Καλδιριμτζή. Το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο. Ο λαός του Δήμου Κομωτινής ψήφισε αυτοδιοικητικά. Ο Τάσος Παπατσικλής έχει μακρά αυτοδιοικητική εμπειρία. Εγώ προσωπικά έχω και μια διαχρονική διαπροσωπική φιλία. Καλή συνεργασία. Έχω πει από τη Δευτέρα αρχίζει η εργασιοθεραπεία. Έχει συγκεκριμενοποιηθεί ο αυτοδιοικητικός χάρτης, έχουν αναδειχθεί πλέον οι δήμαρχοι και οι κοινοτάρχες και ξεκινάμε δουλειά. Εμείς θεωρούμε ότι οι εκλογές αυτές έχουν πολιτικά χαρακτηριστικά καταρχήν. Από εκεί και ύστερα δεν μπορεί να είναι κομματικές. Είναι εκλογές αυτοδιοικητές. Κρίνονται πρόσωπα, κρίνονται θεσμοί, κρίνονται προτάσεις, κρίνονται οράματα, κρίνονται δυνατότητες. Επομένως, αυτά έχει να επιλέξει ο πολίτης. Από εκεί ύστερα βέβαια έρχονται τα κόμματα τα οποία θα στηρίξουν τον Α ή τον Β υποψήφιο και βέβαια έχουμε ξεφύγει πια και από τη λογική των χρησμάτων, ξέρετε. Επομένως, τα κόμματα στηρίζουν τους υποψηφίους τους. Δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές λοιπόν 2002 και όπως οι περισσότεροι από εσάς διαπιστώσατε χθες και είδατε πριν λίγο, ήμασταν πιστοί στο ραντεβού μας. Έτσι λοιπόν το επιτελείο του Art Channel ήταν παρόν με μια τετράωρη τηλεοπτική εκπομπή για τη δική σας έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Οκτωβρίου 2002, ο δεύτερος γύρος των νομαρχιακών και δημοτικών εκλογών. Στη γιορτή της τοπικής αυτοδιοίκησης, το Art Channel ήταν παρόν για τη δική σας έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Σε μια τετράωρη τηλεοπτική εκπομπή που για την παρουσίασή της δούλεψε σκληρά όλο το επιτελείο του σταθμού μας, προσπαθήσαμε να δώσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα του τι γινόταν χθες το βράδυ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Στο κεντρικό στούντιο η Βάσο Θεολόγη που είχε το ρόλο του συντονιστή, συντροφιά με τον Χρήστο Τσουμπρί. 12 μόλις ψήφους διαφορά έναν της κυρίας Μαρίας Καραλευτέρη και στο Δήμο Βιστονίδας ένα μικρό προβάδισμα έχει ο κύριος Βασίλης Τσολακίδης. Υπολείπεται από ό,τι μας είπε ο Τέρης Καμαρίου στο 15ο εκλογικό τμήμα για να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Στην πλατεία Κομωτινής, όπου επικεντρώθηκε το ενδιαφέρον της βραδιάς, ο Άγης Μπαρδόπουλος σε ζωντανές συνδέσεις παρουσίασε το κλίμα και φυσικά πήρε τις πρώτες δηλώσεις από τον νικητή, δήμαρχο Κομωτινής, Τάσο Παπατσικλή. Ζούμε την τάβλα και να κάνουμε κάνα το άσο. Είπαμε όμως από την πρώτη του... Στα εκλογικά κέντρα των δύο υποψηφίων για το Δημοτικό Φόκο των Σαπών, ο Βαγγέλης Ανέστης εξασφάλισε τους πρώτους πανηγυρισμούς και τη δήλωση ικανοποίησης από τον νέο εκλεγμένο δήμαρχο Γιώργο Πιλιλίτση. Πολεμός!
Τελείωσε ο πόλεμος. Μαζί πάντα. Τελείωσε ο πόλεμος. Τελείωσε. Παιδιά, δεν ήταν πόλεμος. Δεν ήταν πόλεμος. Ήταν ένας αγώνας. Στην Ομαρχία Ροδόπη, στο κέντρο των εξελίξεων, η Ομιλούσα έδινε τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα και το εκεί κλίμα. Καλησπέρα σας από την Ομαρχία Ροδόπη. Και πάλι δεν έχουμε επίσημα αποτελέσματα για το Δήμο Σαπών. Αυτό που γνωρίζουμε όμως, τα πρώτα πηγαδάκια και οι πρώτες πληροφορίες λένε για ένα κλίμα ενθουσιασμού και αισιοδοξίας στο συνδυασμό του κύριου Πυρηλίτση. Τα πρώτα αποτελέσματα στις άπεις είναι γνωστά. Στην Ξάνθη ο Τένις Καμαρίδης μας έδινε το στίγμα της βραδιάς και τα πρώτα προγνωστικά για τους νικητές που επαληθεύθηκαν στο τέλος της βραδιάς. Ήδη αποτελέσματα και θα περάσω πρώτα από το γειτονικό νομό της Καβάλας όσον αφορά την επαρχία Νέστου. Εκεί είχαμε το Δήμο της Κεραμωτής, ο οποίος πήγε στις επαναληπτικές εκλογές, τις σημερινές, από τους τρεις δήμους της επαρχίας Νέστου. Από την Καβάλα ο Μάκης Βιόλιος με τα αποτελέσματα των 8 δήμων που συμμετείχαν στον επαναληπτικό εκλογικό γύρο. Ήταν μια βραδιά για όλους εσάς που μας παρακολουθείτε, από όλους εμάς που εργαστήκαμε σκληρά. Δημοσιογράφους, τεχνικούς, χειριστές υπολογιστών, γραμματιακό προσωπικό. Για να μάθετε τα αποτελέσματα των δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών 2002. Δώσαμε βήμα σε εκπροσώπους όλων των πολιτικών παρατάξεων. Φιλοξενήσαμε αξιόλογους ανθρώπους στο κεντρικό στούντιο του σταθμού μας. Συνομιλήσαμε μαζί τους όπου και αν βρισκόμασταν. Κάποιοι θύμωσαν μαζί μας, άλλοι μας κατηγόρησαν και κάποιοι άλλοι μας συνεχάρηκαν. Στόχος μας ήταν και θα είναι η αντικειμενική ενημέρωση και σας υποσχόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε. Κάναμε πολλά, μπορούμε περισσότερα για τη δική σας έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Όλα αυτά συνέβησαν λοιπόν χτες στην τηλεόραση της Τράκης, στην τηλεόραση της Ροδόπης και μεταξύ άλλων η αρχισυντάκτρια της εφημερίδας Χρόνος, η κυρία Μελαχρινή Μαρτίδου, η κορυφαία θα λέγαμε γυναίκα δημοσιογράφος της Κομωτινής, κατέθεσε τη δική της άποψη για τις εκλογές στη χθεσινή εκπομπή του Art Channel και στην αρχισυντάκτριά μας, την κυρία Βάσου Θεολόγη. Στη χθεσινή παρουσίαση των αποτελεσμάτων του δεύτερου γύρου των εκλογών είχαν την δυνατότητα να καταθέσουν τις απόψεις τους άνθρωποι του πολιτικού και δημοσιογραφικού χώρου στο κεντρικό στούτιο, στην πλατεία Κομωτινής και στην αίθουσα νομαρχίας Ροδόπης. Μία εξ αυτών η αρχισυντάκτρια του χρόνου Μελαχρινή Μαρτίδου που συνομίλησε με τη Βάσο Θεολόγη. Βλέπουμε ένα κλίμα, βέβαια τα πρώτα εκλογικά κέντρα δεν μπορούν να μας δώσουν το σαφές αποτέλεσμα. Και βλέπετε ότι και στο Δήμο Μαρόνιας τα πράγματα κινούνταν μέχρι τελευταία στιγμή οριακά και μετά ξεκαθάρισε το τοπίο. Πιστεύετε ότι επίσης θα έχουμε ένα οριακό αποτέλεσμα στο Δήμο της Σαπών με τη μισή μονάδα και με αυτό πιστεύω, που έτσι πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι θα εκτοξευθούν τα πράγματα υπέρ του ενός, υπέρ του άλλου. Έτσι έχω την αίσθηση ότι θα κινηθούν τα πράγματα. Βέβαια, η κάλπη μιλάει. Εμείς δεν μπορούμε σήμερα να εκφράζουμε μια τέτοια άποψη καταλυτικά, εφόσον οι κάλπες έχουν ανοίξει, ούτε exit poll έχουμε κάνει, ούτε τίποτα. Απλώς ξέρουμε ότι η παρουσία του κ. Πυλίτση ήταν απόλυτα θετική, ότι χτύπησε στις αδυναμίες μιας δημοτικής αρχής, η οποία είχε αναλωθεί ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, περισσότερο με διεθνείς σχέσεις και με μια άλλου είδους προβολή και προσέγγιση των ζητημάτων. Ο κ. Χαριτόπουλος είχε αναπτύξει σχέση, ξέρετε πολύ καλά, με την Αθήνα, με την κ. Βαρδίνο Γιάννη. Αυτά όμως δεν πέρασαν στην απλή κοινωνία των Σαπών. Δηλαδή είχε ένα πολύ καλό image στο εθνικό προφίλ, αλλά όχι σε τοπικό επίπεδο. Ίσως είναι αυτό που λέει και ο καθημερινός λαός, ότι θα πρέπει να είναι πιο χειροπιαστός, πιο κοντά σε εκείνον ο Δήμαρχος. Αυτό βέβαια μένει η ιστορία να τα κρίνει και η απόψινη βραδιά να δώσει και το δικό της λιθαράκι και το δικό της στίγμα. Κάτι τελευταίο θα ήθελα να σα ρωτήσω. Δεν ξέρω αν ολοκληρώσετε σε αυτό. Πώς είδατε λοιπόν την τελευταία δημοσιογραφική καμπάνια, για την οποία έγινε πολύ μεγάλος λόγος στην Αθήνα, επειδή ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος με ιδιαίτερο χιούμορ. Αν σας ρωτούσα λοιπόν στους δύο μονομάχους εδώ, το Δήμο Κομωτινής, τον κύριο Βατσικλή και Καλδερμιτζή, αν τους βλέπαμε να οδηγούν, σε τι αυτοκίνητο θα φανταζόσετε τον καθένα? Δεν τους έχω δει να οδηγούν. Δεν τον άνοιξα. Αν και εγώ είμαι οδηγός και μοτοσυκλέτες και αυτοκινήτου, έτσι.
Δεν μπορώ να τους φανταστώ, δεν θα μπω σε αυτή τη λογική, ειλικρινά. Απλώς θα ήθελα να με οδηγήσουν πράγματι αυτή την πόλη που την πονάμε και την αγαπάμε στα σωστά μονοπάτια. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Έχω την αίσθηση όμως ότι την επόμενη μέρα των εκλογών θα ξεχάσουμε αυτές τις παχυλές υποσχέσεις. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ να τις υπενθυμίζουμε. Να τους υπενθυμίζουμε τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει απέναντι στην κοινωνία, έτσι ώστε να μην επαναπαυθούν, ίσως συνεχίζοντας μια διαχειριστική αντίληψη των δημοτικών πραγμάτων. Θα είναι λάθος να συμβεί αυτό. Θα πρέπει να είμαστε ενεργοί και απαιτητικοί πολίτες, απαιτητικοί ως δημοσιογράφοι επίσης, έτσι ώστε θυμίζοντάς τους ότι ναι, μεν πολύ όμορφα τα παρουσίασαν στις προεκλογικές τους εκστρατείες, θα πρέπει να τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα και στην πράξη. Έτσι σχολίασε λοιπόν τις εκλογές Μελαχνή Μαρτίδου και πάμε τώρα στην Καβάλα, εκεί όπου στους 5 από τους 8 δήμους του νομού Καβάλας που οδηγήθηκαν στη δεύτερη Κυριακή υπήρξαν αρκετές ανατροπές. Ο ανταποκριτής μας στην Καβάλα, ο Μάκης Λιόλιος, μας δίνει τα αποτελέσματα σε κάθε δήμο στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Θρίαμβο στις ακέψεις εκλογές για το Δήμο Καβάλας. Ο Στάθης Ερυφελίδης επανεξελέγει Δήμαρχος Καβάλας με ποσοστό 56,75% και 18.746 ψήφους έναντι 43,25% και 14.286 ψήφους του Γιώργου Γκόλνα, υποψηφίου από το ΠΑΣΟΚ στις χθεσινές επαναληπτικές εκλογές του δεύτερου γύρου. Στους άλλους δήμους του νομού μας, σημαντική νίκη πέτυχε ο Παράσχος Σιμούδης που επανεξελέγει στο Δήμο Παγκαίου με ποσοστό 56,1% έναντι 43,9% του Δημήτρη Πεφτίτσι. Μάχη στήθος με στήθος στο Δήμο Ελευθερών. Δήμαρχος εξελέγει ο Χαράλαμπος Χρυσανίδης με 50,53% έναντι 49,47% του Κυριάκου Πακαταρίδη. Στο Δήμο Φιλίππων με ποσοστό 55,55% νέος δήμαρχος αναδείχθηκε στο δεύτερο γύρο ο Λευτέρης Κοταΐδης έναντι 44,55% του Παράσχου Φιλόσοφου. Του Πασχάλη Φιλόσοφου. Ο Απόστολος Κατεβάγουλου είναι ο νέος δήμαρχος στο Δήμο Ορφανού με ποσοστό 55,01% έναντι 44,99% του Δημήτρη Σιούρθα. Ο Βασίλης Ξουλόγης με ποσοστό 57,56% εξελέγει νέος δήμαρχος Πιερέων έναντι 42,44% του Λάζαρου Γαλετσίδη. Ο Κώστας Καπόλας είναι ο νικητής του δεύτερου γύρου των επαναληπτικών εκλογών του Δήμου Θάσου με ποσοστό 55,1% εξελέγει νέος δήμαρχος Θάσου έναντι 44,9% του Λευτέρη Μερέση. Τέλος, στο Δήμο Κεραμωτής, ο Μένανδρος Μαρινάκης επανεξελέγει δήμαρχος με ποσοστό 52,35% έναντι 47,65% του Θεόφιλου Λεπίδα. Από την Καβάλα για το Art Channel, Μάκης Λιόλιος. Σε θρίλερ τώρα να πούμε, εξελίχθηκε η διαδικασία των αποτελεσμάτων στο Δήμο Τοπίρου της Ξάνθης με μόλις 13 ψήφους διαφορά. Το τελικό αποτέλεσμα βρήκε νικητή τον Στέλιο Χατζηευαγγέλου και του έδωσε εκ νέου τη Δημαρχία Τοπίρου στην Ξάνθη. Σε θρίλερ εξελίχθηκε η διαδικασία των αποτελεσμάτων στο Δήμο Τοπίρου κατά τη διάρκεια της επαναληπτικής εκλογικής διαδικασίας περασμένης Κυριακής. Άθλια σενάρια που προηγήθηκαν λίγες μέρες πριν από τις διαδικασίες, αναφορικά με τους μουσουλμάνους οι οποίοι εκλέγονται με το συνδυασμό του Στέλιου Χατζηευαγγέλου, πράγμα το οποίο προσπάθησαν οι αντίπαλοι του να περάσουν χριστιανούς ψηφοφόρους, δημιουργώντας έτσι και ανισορροπίες στην περιοχή. Πράγματι, το σενάριο σε ένα μεγάλο αριθμό έγινε πιστευτό και αρκετούς ψηφοφόροι, οι οποίοι προτίμησαν, αν και προερχόμενοι από τον ΠΑΣΟΚ, να στηρίξουν το συνδυασμό της Μαρίας Καραλευθέρη. Παρ' όλα αυτά, το τελικό αποτέλεσμα δικαίωσε το Στέλιο Χατζηευαγγέλου και του έδωσε εκ νέου τη Δημαρχία Τοπίρου με μόλις 13 ψήφους διαφορά και ποσοστό 50,05%. Από τα παραπάνω λοιπόν καταλαβαίνουμε το πώς και το γιατί μετά από τα σενάρια που έπαιξαν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Χθες υπευλήθησαν ενστάσεις και από τις δύο πλευρές, αλλά σύμφωνα με εκτιμήσεις των νομικών κύκλων δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα από το αποτέλεσμα της περαμένης Κυριακής. Μιλώντας στο Art Channel μετά την τελική δικαίωσή του, ο Στέλιος Χατζηευαγγέλου δήλωσε όπως θα μελετήσει τα αποτελέσματα, θα διακρίνει και θα αιτιάσει πολλές από τις παραμέτρους οι οποίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, αλλά και θα μιλήσει με ανοιχτά χαρτιά λίγες μέρες αργότερα. Θέλησε όμως να ευχαριστήσει όλους εκείνους οι οποίοι δεν υπάκουσαν στα αρρωστημένα προεκλογικά σενάρια και στήριξε τον ίδιο, αγνοώντας μάλιστα και εκβιαστικά διλήμματα όπου είχαν σχέση ακόμα και με την ίδια τη δουλειά τους. Όπως αναμενόταν στο Δήμο Μίκης της Ξάνθης, πραγματοποιήθηκε η ανατροπή του Δημάρχου Μουσταφά Αγκά μετά τη σύμπραξη των δυνάμεων των τριών συνδυασμών με επικεφαλής τον Μουτζαχίτ Νιουκεντζή και τον Καπτζά Γιακούμ.
Οι επικεφαλείς των δύο συνδυασμών συσπηρώθηκαν στο πλευρό του Ντουκεντζή, ο οποίος προκρίθηκε μαζί με τον Μουσταφά Αγκά στο δεύτερο γύρο των εκλογών, καταφέρνοντας έτσι το τελικό αποτέλεσμα με ποσοστό 56,3% και 13 έδρες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Μίκης. Πρώτα απ' όλα, όντως είναι μια μεγάλη νίκη, διότι ανατρέψαμε ένα κατεστημένο που χρόνια ταλαιπωρούσε αυτόν τον κόσμο. Πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που μας ψηφίσανε που και δεν μας ψηφίσανε. Έγινε μια καλή συνεργασία και με τους υπόλοιπους συνδυασμούς, με τον κύριο Καμπζά Χασάν και με τον φίλο μου και συνάδελφο τον Γιακούπ Κούρτ. Έτσι ανατρέψαμε αυτό το... τον ίν δήμαρχο. Πιστεύω ότι από εδώ και πέρα όλα θα πάνε καλά. Εμείς δεν πρέπει να λέμε πολλά πράγματα, λίγα λόγια και πολλή δουλειά από εδώ και πέρα, διότι ο πραγματικός αγώνας ξεκινάει από εδώ και πέρα. Για δεύτερη τετραετία τώρα επανεξελέγει δήμαρχος Καβάλας ο Στάθης Ερυφυλίδης, ο οποίος χτες στο δεύτερο γύρο των εκλογών πήρε ποσοστό περίπου 57% εναντί του Γιώργου Γκόλνα που πήρε το 43%. Για δεύτερη τετραετία επανεξελέγει ο δήμαρχος Καβάλας ο Στάθης Ερυφυλίδης, ο οποίος χθες στο δεύτερο γύρο των εκλογών έλαβε ποσοστό 57% έναντι του Γιώργου Γκόλνο που έλαβε 43%. Σε δηλώσεις του επανεκλεγής δήμαρχος επεσήμανε ότι η εμπιστοσύνη του κόσμου συνεπάγεται ευθύνη για την υλοποίηση των δεσμεύσεών τους. Από την πλευρά ο κύριος Γκόλνας τόνισε ότι ο συνδυασμός του θα προσφέρει τις υπηρεσίες του από τη θέση αντιπολίτευσης που τον ένταξε στον κόσμο της Καβάλας. Πανηγυρισμούς λοιπόν είχαμε χθες και στην πόλη της Καβάλας, όπου ο δήμαρχος Στάθης Ερυφυλίδης επανεξελέγει δήμαρχος. Παράλληλα όμως άρχισε από αυτή τη στιγμή οι συνεργάτες μου και εγώ να αναλογιζόμαστε τις μεγάλες ευθύνες που αναλαμβάνουμε από αύριο το πρωί. Όλοι μαζί! Το γεγονός ότι εκτιμήθηκε το έργο που παρουσιάσαμε 4 χρόνια. Το γεγονός ότι εκτιμήθηκε το αξιόμαχο του συνδυασμού μου. Αλλά και το γεγονός ότι εκτιμήθηκε η πρότασή μας, το πρόγραμμά μας για την επόμενη τετραετία μας γεμίζει με ευθύνες πολλές. Επίσκεψη στο γραφείο του Στάθη Ερυφυλίδη πραγματοποίησε σήμερα και ο Βασίλης Λιόγκας, υποψήφιος δήμαρχος Καβάλας. Είναι φανερό ότι εμείς σαν νεανική και φρέσκια παρουσία θα δώσουμε όλο μας τον ενθουσιασμό ασκώντας μια δημιουργική, ουσιαστική αλλά και έντονη αντιπολίτευση. Αυτές ήταν λοιπόν κυρίες και κύριοι οι απόψινες βραδινές ειδήσεις από το R Channel, γεμάτο το διαδίκτυο μας με πολιτική επικαιρότητα. Καλή σας νύχτα.